Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στα χέρια μου ένα απόσπασμα από το βιβλίο με τίτλο «Θυμάσαι» Το βιβλίο ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες. Το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το υπογράφει ο αδερφός του Μακαριστού Σισανίου Σιατίστης Παύλου, ο Γιάννης Ιωάννου. Απόσπασμα από το βιβλίο «Θυμάσαι» Η στιγμή του τέλους. Πέρασαν κιόλας έξι μήνες και κάθε μέρα μαζί. Πόσο ήθελα να ήμουν εκεί και τι δεν θα έδινα να ζήσω τη στιγμή, την πιο ιερή στιγμή της δικής σου ζωής, αλλά και της δικής μου. Πόσο θα ήθελα να συναντήσω εκείνο το βλέμμα, το τελευταίο σου βλέμμα. Θέλω να το φανταστώ όμως. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ εκεί. Εκεί, στις τελευταίες σου στιγμές, στις τελευταίες μας στιγμές. Στο τελευταίο σου βλέμμα, χωρίς να πούμε τίποτα για ένα λεπτό, βουβή, μα και τόσο εύγλωτη, αλλά ταυτόχρονα να πούμε τόσα πολλά, να γυρίσει η ζωή πίσω και να δούμε τα πάντα, να κοιτάζει ο στον τον άλλον και με τη σιωπή μας να λέμε τόσα πολλά. Δεν ήμουν εκεί, αλλά τούτη την ώρα που σου γράφω είναι σαν να ήμουν, το ζω, τώρα σαν να ήταν τότε. Τούμπα η ζωή, πίσω να τρέχει σαν μια ταινία, θέλοντας να προλάβει, να προλάβει τα πάντα, να δει τα πάντα, να νιώσει τα πάντα, να ζήσουμε όσα ζήσαμε και όσα δεν ζήσαμε, μαζί, οι δυο μας και όλοι οι άλλοι πάλι μαζί, σε ένα λεπτό. Και ύστερα να σ' αφήσω, να σ' αφήσω μόνο, αλλά να είμαι εκεί, να δω, να νιώσω τη στιγμή, τη στιγμή που περίμενες σε όλη σου την πλάση, τη στιγμή που θα περνούσες το κατόφλι, το κατόφλι για το οποίο ήσουν έτοιμος μια ολόκληρη ζωή, δουλεύοντας μέρα νύχτα γι' αυτό. Ήθελα να δω την ψυχή σου, ξεγυμνωμένη μπροστά στο Θεό, πεντακάθαρη, γαλήνια. Αλήθεια, αγαπημένη μου, πόσοι θα μπορέσουν να ζήσουν αυτή τη στιγμή, τη στιγμή του ενώπιος ενωπίο, με τόση καθαρή καρδιά, με τόση αγάπη για όλους, κοντινού και απόμακρου, εχθρού και φίλου, η στιγμή για την οποία όλοι πασχίζουν, αλλά οι μικρότητε τη ζωή δεν του αφήνουν, δεν μα αφήνουν να την απολαύσουμε. Ξεχώριζε και τώρα που το ψάχνω, τώρα που έχω βουτήξει βαθιά το νου και τη σκέψη, στα άδυτα τη ζωή όλων μα, τώρα που η μία σκέψη φέρνει τόσο γρήγορα την άλλη, τώρα που προσπαθώ να ψυχολογήσω και να αποϊμνώσω την ψυχή όλων, όπου και αν βρίσκονται, Ό,τι και αν διαλαλούν και πρεσβεύουν. Σκέφτομαι ποιο αλήθεια μπορεί να πλησιάσει την αγαπησιάρικη ψυχή σου, την ταπεινότητά σου, το δόσιμο στο διπλανό. Όποιο και αν είναι αυτό, την πραγματική θέληση του Θεού. Πρέπει να είσαι ελεύθερο άνθρωπο. Πέρα από κάθε τι και ήσουν πραγματικά ελεύθερο. Ο λόγο σου και η πράξη σου έδειχναν ακριβώ αυτό που δεν είχε υποχρέωση σε κανέναν. Πάνω απ' όλα ήταν η αλήθεια. Πάνω απ' όλα ήταν η δικαιοσύνη και πάνω από αυτό το θέλημα και η δικαιοσύνη του Θεού. Θα λέγαμε και άλλα πολλά, πάρα πολλά, που δεν θα θέλες να τα πούμε δημόσια, να μείνουν μεταξύ μας. Ξέρουμε και οι δυο. Γιάννης Ιωάννου. Από το νέο βιβλίο που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τίτλος του βιβλίου «Θυμάσαι». Η στιγμή του τέλους. Κατά αποκλειστικότητα από το radiosiatis.gr και τον Θοδωρή Πεσνικά.